επαναλειτουργία της, του συνοριακού εισόδου της νυμφαίας, προβληματισμούς και συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα μόνα εύσημα που έχω εγώ να δώσω και τα μόνα συγχαρητήρια είναι στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρα και στους αστυνομικούς και στα συνεργεία του ΕΟΔΗ. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια τα ανθρώπινα. Δηλώσεις κατά του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίου Αθανάσου Τσόνη, από τοπικούς φορείς αλλά και από την Μύζωνος Αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τις δηλώσεις που πραγματοποίησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στο ένα τσάνελ από το σημείο της Νυμφαίας την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο κύριος Τσόνης βρέθηκε στην Νυμφαία αλλά και στο σημείο που είχε επιλεγεί για τους κατάλληλους ελέγχους για τον COVID-19 και εκεί εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις εγκαταστάσεις αλλά και για την υποστελέχωση μέχρι στιγμής για το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Ο κύριος Τσόνης τονίζει και ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόσληψη περισσότερων ανθρώπων που θα στελεχώσουν το συγκεκριμένο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να μπορέσουν να βοηθήσουν με τις εξελίξεις αλλά και με τους ελέγχους, καθώς η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου με τους τουρίστες που θα εισέρχονται μέσω της Νυμφαίας για την περιφέρεια. Από ό,τι φαίνεται, ωστόσο, οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων, πρώτα απ' όλα από τον δήμαρχο του νησιού της Θάσου, τον κύριο Ελευθέριο Κυριακίδη. Ο κύριος Τσόνης, ως αρμόδιος Περιφερειάρχης Τουρισμού, τονίζει μέσω του Facebook της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζει τις επιπτώσεις δημοσίων δηλώσεων για προβληματισμών του. Σε συνέχεια των δηλώσεών του σχετικά με την διέλευση των τουριστών στην Νυμφαία, που μόνο κακή προβολή της περιοχής μας στο εξωτερικό προσφέρει, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στο σύνολό τους οι ταξιδιώτες είναι μεν υποχρεωμένοι να δεχθούν έλεγχο με rapid test, υποβάλλεται ωστόσο σε αυτόν ένας αριθμός προσώπων δειγματοληπτικά, σύμφωνα με τον αλγόριθμο που εφαρμόζει. Οι διάφορες επισημάνσεις και προβληματισμοί έχουν σημασία πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Σημασία επίσης έχουν οι ενέργειες για την επίλυση άμεσα όλων των τυχόν προβλημάτων που υπάρχουν και η ταχύτερη δυνατή δημιουργία ενός σύγχρονου μεθοριακού σταθμού στην Νυμφαία ανάλογου με άλλους μεγάλους σταθμούς εισόδου στη χώρα. Άστοχες δημόσιες δηλώσεις και προβληματισμοί εν μέσω τουριστικής περίοδου μόνο κακό στον τουρισμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκαλούν. Ταυτοχρόνως, η περιφερειακή σύνθεση με δελτίο τύπου ανακοινώνει για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Μια αγγλική παροιμία λέει ότι ο κακός εργάτης κατηγορεί τα εργαλεία του. Και δυστυχώς, πριν από μερικές ημέρες, βιώσαμε την επιβεβαίωση της διαστόματος αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Θανάση Τσόνη. Ο κύριος Τσόνης, κινδυνολογώντας και επιχειρώντας να καλύψει την ανεπάρκεια της διοίκησης περιφέρειας, δήλωσε την ανησυχία του για τον τρόπο διαχείρισης των τουριστών που θα διέλθουν από την Νυμφαία το καλοκαίρι. Θεωρούμε τις δηλώσεις του επίοικως επωνίδιστες και σίγουρα επικίνδυνες, καθώς αμαυρώνουν την εικόνα της περιφέρειάς μας. Την ώρα, μάλιστα, που επιχειρείται μια συντονισμένη προσπάθεια ανάκαμψης του τουριστικού κλάδου. Επιπλέον, θα θέλαμε να του επισημάνουμε ότι αν νιώθει ανεπαρκής, μπορεί πολύ απλά να παραιτηθεί. Ούτως ή άλλως, τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης περιφέρειας έχουν αποδείξει ότι δεν είναι ικανοί να λύσουν κανένα πρόβλημα, αντιθέτως προκαλούν προβλήματα σε διάφορους τομείς. Ας γνωρίζει λοιπόν ο κύριος Τσόνης ότι δεν θα λείψει σε κανέναν, ούτε αυτός, ούτε ο επικεφαλής της παράταξης στην οποία ανήκει, ούτε οι υπόλοιποι διοικούντες. Οι πολίτες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν είναι μόνοι τους και αυτό αποδείχθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Όπως επίσης αποδείχθηκε ότι κινδυνεύουν περισσότερο από την ανεπάρκεια των αυτοδιοικητικών παρά από οτιδήποτε άλλο. Δεν περιμένουμε φυσικά να έχει αντιληφθεί το λάθος του, είμαστε όμως σίγουροι ότι το έχουν αντιληφθεί οι πολίτες, οι οποίοι θα του απαντήσουν όταν και όπως πρέπει. Ο κύριος Τσόνης, ωστόσο, στην εκπομπή αναλυτής του ένα τσάνελ, τονίζει και ξεκαθαρίζει ότι αυτό που έκανε ήταν απλά να εκφράσει τον προβληματισμό του και να τονίσει στους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης ότι θα πρέπει άμεσα να ανταπεξέλθουν αλλά και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες που αφορούν τον εξυγχρονισμό της Νυμφαίας, καθώς ο συγκεκριμένος σταθμός λειτουργεί από το 2013 και δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και να πληρεί τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Γενικότερα αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και έχω την εντύπωση ότι η περιφερειακή σύνθεση έτσι σε ένα παράλληλο σύμπαν, δηλαδή στα πλαίσια συλλογής ψήφων και ικανοποίησης μικροπολιτικών συμφερόντων, βάζει δηλαδή λόγια τα οποία παραποιεί ουσιαστικά προκειμένου να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να προκαλέσει εντυπώσεις ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα.
Εγώ επισήμανα κάποιους προβληματισμούς. Εγώ έθεσα μάλλον τους προβληματισμούς μου με βάση αυτά που είδα στο συγκεκριμένο σημείο, τα οποία βέβαια είναι γνωστά από το 2013 που έχει γίνει ο συγκεκριμένος συνοριακή είσοδος. Γιατί όπως είπαμε, το 2013 όταν δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο σημείο, εξυπηρετούσε προφανώς άλλους σκοπούς πιο πολύ εμπορικούς. Αυτή τη στιγμή όμως, και από το 2019 και μετά, το σημείο δείχνει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Δηλαδή πάρα πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες προτιμούν την Υφαία έτσι ώστε να έρθουν στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε, οι υποδομές που υπήρχαν το 2013 σίγουρα δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις ροές των τουριστών που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Έρχεται σε αυτό το κομμάτι να προσθεθεί και το θέμα της πανδημίας, όπου πρέπει να γίνονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σωστά και έτσι όπως πρέπει, γιατί είπαμε αυτό που προέχει είναι το θέμα της υγειονομικής ασφάλειας και της υγείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες πολύ ωραίες αναμονές, τις οποίες εγώ επισήμανα έτσι ώστε να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό η περιοχή, δηλαδή ένα θέμα που αφορά και τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία, προκειμένου να μην παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα. Η Περιφερειακή Σύνθεση βγήκε και είπε ότι θέλουμε κλείσιμο των συνόρων. Ποιος εμείς που σαν διοίκηση από την πρώτη ώρα παλέψαμε για το άνοιγμα του συγκεκριμένου συνοριακής εισόδου, κάναμε τις απαραίτητες κινήσεις και πετύχαμε το πιλωτικό άνοιγμα. Εμείς είναι δυνατόν δηλαδή να θέλουμε να κλείσουμε συνοριακούς σταθμούς? Αυτά τα πράγματα είναι αστεία και νομίζω ότι είναι εκτός της κοινής λογικής. Αυτοί οι προβληματισμοί δεν είναι τωρινή δική μου. Αυτοί είναι προβληματισμοί που θέτω από την αρχή που έχουμε αναλάβει ως διοίκηση, ότι γενικότερα οι σταθμοί και τα σύνορα της περιοχής πρέπει να ενισχυθούν. Γιατί η περιφέρειά μας βασίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στον οδικό τουρισμό, είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε σωστές εγκαταστάσεις, σωστά σημεία εισόδου, έτσι ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που εισέρχονται στην περιοχή. Οπότε, και τώρα μια που τα φώτα της δημοσιότητας πέσανε στο συγκεκριμένο σημείο, έκανα την συγκεκριμένη επισήμαση. Δεν κατάλαβα πού ακριβώς γίνεται η ζημιά στον τουρισμό. Δηλαδή, όλοι οι Βαλκάνοι οι τουρίστες παρακολουθούν τις δηλώσεις τις δικές μου και αποφασίζουν αν θα έρθουν στην περιοχή ή όχι. Δεν νομίζω. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι η ζημιά γίνεται από άλλα πράγματα. Ζημιά γίνεται όταν δεν δείχνουμε ατομική ευθύνη, όταν δεν τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κινδυνεύουν κάποιες περιοχές της περιφέρειάς μας να περάσουν στο κόκκινο. Αυτό σίγουρα είναι αρνητική δυσφήμιση προς τα έξω. Οπότε αυτό θα κοιτάξουμε να διασφυλάξουμε αυτή τη στιγμή και στο μέλλον να φροντίσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε σχέση και με άλλες περιφέρειες και με άλλες χώρες.